Κύριε Στολτίδη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για ποιο λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα απήχε από την ψηφοφορία συγκρότησης προανακριτικής υπόθεσης Νοβάρτης? Δεν θέλει να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση? Φυσικά, γι' αυτό και θα συμμετάσχει στην Επιτροπή, όπως έχουμε πει και στην Βουλή από το διαστόματο του Γενικού Γραμματέα. Ναι. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να δώσουμε μία έμφαση στην διαδικασία. Η επιλογή της θέλει να δώσει μια έμφαση στο ότι δεν θα παίξουμε το παιχνίδι της αντιπαράθεσης, η οποία πάντα οδηγείται με τον ίδιο τρόπο σε ένα αδιέξοδο για ένα τεράστιο πραγματικά υπάρχον σκάνδαλο, αυτό της φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία, όπως τη διαχειρίστηκε και η προηγούμενη κυβέρνηση και οι προηγούμενες ακόμα κυβερνήσεις και η τωρινή, έχει στο επίκεντρό της την τροφοδοσία επιχειρηματικών ομήλων με αντιτιθέμενα συμφέροντα που σφάζονται μεταξύ τους για τα μερίδια της αγοράς εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων. Αν μου επιτρέψετε, κύριε Στολτίδη, λοιπόν, να το ερμηνεύσω εγώ και πείτε μου αν έχω δίκιο ή άδικο. Εσείς επιλέξατε αυτή την τακτική, ενώ είστε υπέρ της διερεύνησης υπόθεσης, για να μην σας χρεώνουν πολιτικά ότι ταυτίζεστε είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία. Περί αυτού πρόκειται? Όχι να μας χρεώσουν κάτι. Δεν είναι θέμα να μας χρεώσουν. Ναι, λένε ότι ορίστε, το Κομμουνιστικό Κόμμα στηρίζει την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, εάν είχατε την Α άποψη, ή ότι στηρίζει την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, εάν είχατε τη Β άποψη. Αυτός είναι ο κίνδυνος που μας περιγράφεται. Όχι, εμείς λέμε ότι είναι, οι ευθύνες είναι και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Μάλιστα. Το πεδίο της αντιπαράθεσης είναι αποπροσανατολιστικό. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ουσιαστικά καλύπτει χρονικά όλα αυτά τα πλαίσια θα μπορούσε να ενημερωθεί ο λαός μας για τερατώδεις εξελίξεις σε σχέση και με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, έτσι, και με τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική με την επίσκεψη Πομπέου και τη νέα συμφωνία που υπήρχε μεταξύ Ελλάδας. Θα τα δούμε αμέσως μετά αυτά. Μπράβο, ναι, είναι τεράστια ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να μονοπολίσουν τον ελληνικό λαό. Συμφωνούμε. Εσείς που παρακολουθήσατε και τη συζήτηση στη Βουλή κλπ., θεωρείτε ότι ορθά λέτε ότι είναι το τεράστιο το σκάνδαλο της φαρμακευτικής δαπάνης. Αλλά όμως εδώ μιλάμε για εμπλοκή πολιτικών, που δεν είναι στις άλλες χώρες όπου διερευνήθη το σκάνδαλο Νοβάρτης. Εδώ λέμε για πολιτικούς. Εσείς βλέπετε ότι στέκονται αυτές τις κατηγορίες για πολιτικά πρόσωπα? Δεν μπορεί καταρχήν και σε σχέση με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, η οποία εξασφαλίζει αυτή την κερδοφορία που είπαμε και μέσω εν μέσω ανταγωνισμών μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων, να μην υπάρχει ανάμειξη πολιτικών. Να μην υπάρχει ανάμειξη όλων αυτών των παραγόντων για να προωθηθούν τα συμφέροντα αυτά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ερήμη δηλαδή όλων των πολιτικών παραγόντων και των οργάνων της πολιτείας και των, αν θέλετε, και οποιοδήποτε προσωπικού ήταν αναμεμειγμένο σε αυτή τη διαδικασία για να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική των συμφερόντων μονοπωλιακών. Κατανοητό αυτό. Αυτά που λένε στον Παπαγγελόπουλο, και αυτός δεν έχει εμπλοκή, δεν προσπάθησε, δεν βλέπετε και μια προσπάθεια σκευωρίας κατά αντιπάλου? Θα το ανοίξει φαντάζομαι η Επιτροπή το επίπεδο του μεριδίου του καθενός. Μάλιστα. Το σίγουρο είναι όμως ότι έχουμε πολύ μεγάλη πείρα από αντίστοιχες επιτροπές, οι οποίες δεν θυμόμαστε να έχουν οδηγήσει σε κανένα αποτέλεσμα πραγματικό, απόδοσης πραγματικών ευθυνών σε σχέση και με τη βαρύτητα του εκάστοτε σκανδάλου, αν θέλετε. Ναι. Έτσι. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι προφανώς και σε επίπεδο πολιτικών παραγόντων και βουλευτών και υπουργών τεράστιο ζήτημα με την ανάμιξη όλων αυτών και το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να το ξεκαθαρίσει και να φτάσει σε λύση και να αποδοθούν οι ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, θα μας επιτρέψετε, θα δώσουμε εμείς τη μάχη μέσα στην Επιτροπή να αποκαλυφθεί ότι μπορεί να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά έχουμε και πείρα. Πάμε στο πολύ μεγάλο θέμα της επέμβασης της Τουρκίας στη Συρία, επειδή διάβασα και το βιογραφικό σας και βλέπω ότι είναι ένα αξιόλογο βιογραφικό, ήσασταν και μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ και της εκκλησικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Ναι, είμαι ακόμα, ναι. Πώς σχολιάζετε αυτή την ιστορία με το διαδηλωτή του ΠΑΜΕ που... Ναι, που προκάλεσε μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση, ναι, που χτύπησε τον ΜΑΤ. Έναν αστυνομικό, ναι, ένα ΜΑΤΑΤΖΙ. Ναι, κοιτάξτε τώρα, εμείς αυτό που πρέπει να πούμε και να εστιάσει την προσοχή του κόσμου που την έχει εστιασμένη και ξέρει πολύ καλά, το έχει διαπιστώσει, το γνωρίζει δηλαδή από πρώτο χέρι, ότι οι διαδηλώσεις του ΠΑΜΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έχουν συγκροτημένα όλα αυτά τα μέτρα για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε είτε προβοκάτσια είτε καταστολή. Ναι. Το μένος τώρα των αστυνομικών δυνάμεων, το οποίο αξιοποιήθηκε κιόλας για να διαλύσει μια διαδήλωση μαζικότατη, με
και με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αντίθεση στις εμπλοκές της χώρας μας, στους συμπεριληπτικούς σχεδιασμούς και τη μετατροπή της χώρας μας σε πεδίο βολής. Ναι. Υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, αντιλαμβάνεστε. Ναι, με συμμετοχή αυτή είναι η πολιτική παιδιών, θέση. Ναι, ναι. Παιδιών, παππούδων, μανάδων. Ναι, 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 ναι. Να δέχεται μια επίθεση με χημικά, τέτοια απροκάλυπτη. Βεβαίως, ξαναλέμε ότι παίρνουμε όλα τα μέτρα για να αποκρούσουμε τέτοιες προβοκάτσεις. Άρα, προσφέρεται ποτέ πολιτική κάλυψη λοιπόν σε αυτόν που το έπραξε. Βέβαια. Λέω ότι το χτύπημα ήταν απροκάλυπτο από τις δυνάμεις ναι, της αστυνομίας και βέβαια οι ομάδες. Η περιφρούρηση ναι, είναι συγκροτημένη με τέτοιο τρόπο και να με σύνδεση ποτέ στη λογική του να χτυπήσει άνανδρα ναι, με ανοιχτά τα πρόσωπα ναι, χωρίς καμιά κάλυψη όπως άλλες περιπτώσεις αντιλαμβάνεστε ναι, δίνει την απάντηση σε μια τέτοια επίθεση. Είναι ανταπάντηση δηλαδή και εσείς θα κάνατε το ίδιο όπως είπε και ο γραμματέας ο Κουτσούμπας ο Δημήτρης. Ξαναλέω, με απολύτως πειθαρχημένο τρόπο και ελεγχόμενο ναι, θα απαντούσαμε οποιοδήποτε από εμάς σε μια τέτοια επίθεση για την απόκρουσή της. Ό,τι σημαίνει αυτό. Εάν συλληφθεί, παραπεμφθεί, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, θα τον στηρίξετε, κύριε Στολτίδη. Βέβαια, υπερασπιζόταν και τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο, ξαναλέω, διαδηλώνοντας την αντίθεσή τους ναι, στην μετατροπή της χώρας μας σε πεδίο βολής για τα αμερικάνικα συμφέροντα, τα εμπεριαλιστικά συμφέροντα. Μπράβο, μπήκαμε δεν τώρα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπερασπιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις, ναι, ακόμα και τη συμβολική κίνηση με μια μπουγιά, ναι, που αντιλαμβάνεστε τώρα ναι, τι αξία ναι, έχει απέναντι στον μακελάρι των λαών σαν συμβολισμό, ναι, να χτυπήσουν με τέτοιο τρόπο τη διαδήλωση και τη συμβολική ναι, αυτή. Καλά, τώρα ένα άγαλμα. Είναι, εν πάση περιπτώσει, να το πάμε παραπέρα. Όχι, το συμβολισμό. Το καταλαβαίνω εγώ το συμβολισμό. Εδώ τρεις φορές πήγαν και το τεινάξαν στον αέρα. Εντάξει, αυτό συμφωνώ εγώ με τον βουλευτή του ναι, ΜΚΟΕ. Προφανώς. Το συμβολισμό. Ναι. Πείτε μας τώρα, επειδή είπατε για την υπεριαλιστική επίθεση στη Συρία που ξεκίνησε η Τουρκία. Αυτό δεν ναι, έχει κινδύνους για μας εδώ, για τη χώρα μας. Έχει κινδύνους για όλους τους λαούς της περιοχής. Γιατί εδώ. Προφανώς δεν φτάνει ο χρόνος και δεν επιτρέπει πολλές αναλύσεις σε σχέση με το τι επιδιώκει η Τουρκία, τι ρόλο παίζουν οι Κούρδοι, ποιος υπερασπίζεται ποιον, οι Αμερικάνοι του στάδε, οι Ρώσοι του στάδε. Το θέμα είναι ότι σε ξένο γήπεδο διεξάγεται η αντιπαράθεση των μεγάλων ημπεριαλιστικών δυνάμεων για τον έλεγχο της περιοχής, των πηγών της ενέργειας, των δρόμων μεταφοράν τους. Όπου λέμε πλακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια και όποια χώρα. Με την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησής της, βέβαια για τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, της αστικής τάξης ουσιαστικά, αυτών των συμφερόντων, αυτών των συμφερόντων, εμπλέκει το λαό της σε τρομερούς κινδύνους. Προφανώς η επιθετικότητα αυτή της Τουρκίας εκφράζεται γιατί οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των. Βλέπετε πόσο ρευστές είναι και οι συμμαχίες, γιατί εδώ τώρα μάλιστα, και την έννοια συμμαχία δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις με ασφάλεια. Πάει και έρχεται η ναι, συμμαχία. Ναι. Έτσι, ναι. Είναι τόσο ρευστές οι καταστάσεις που όταν μια χώρα εμπλέκεται σε αυτό, βάζει το λαό της σε τεράστιους κινδύνους. Προφανώς η Τουρκία μάλιστα, έχει ανοίξει μέτωπα τα οποία θέλει να διευθετήσει. Κύριε Στολτίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τελειώνει ο χρόνος και θα τα πούμε μια άλλη φορά. Okay. Σε 30 δευτερόλεπτα. Αύριο θα συναντηθεί ο γραμματέας του κόμματος με τον Πρωθυπουργό για τον εκλογικό νόμο. Εσείς είστε υπέρ του να ψηφίζουν οι απόδημοι. Βάλαμε ένα πλαίσιο, θα δούμε ναι, πώς θα έρθει και ο νόμος βέβαια. Ναι. Ένα πλαίσιο τέτοιο που να λέει ότι βεβαίως να έχουν το δικαίωμα οι απόδημοι, μάλιστα, αλλά με κάποιους να φορολογούνται στην Ελλάδα. Να φορολογούνται στην το Ελλάδα. Το οποίο προσδιορίζει ναι, την εμπλοκή τους, τη επαφή τους, τη δέσμευσή τους με την ελληνική πραγματικότητα και η επιλογή τους, η πολιτική με τη μέσο του ψήφου να επηρεάζει την ίδια τους τη ζωή. Μάλιστα. Και όχι τρίτους. Κύριε Στολτίδη, θα τα ξαναπούμε αν και εσείς είστε διαθέσιμος, ναι, ναι, γιατί θέλουμε πάντα να ακούμε εδώ και την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τα όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Και καλά. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε είναι τεράστιο ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε και γι' αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.